γράφουμε διαμαντί μου. Θα απορείτε και θα λέτε πού είναι η Γλυκερία και γιατί κάνει αυτός το introduction. Η Γλυκερία είναι άρρωστη, στείλτε της όλοι τα θετικά σας vibes να γίνει καλά. Αλλά δεν είμαι μόνος μου, έχω σήμερα τρεις πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Να ξεκινήσουμε με τους μικρούς. Ξεκινάμε τους μικρούς με τους νέους. Δύο εκπροσώπους από μία από τις πιο hot ομάδες φέτος της Evolution. Γελάει ο Χρήστος Λέσκος. Χρήστος Λέσκος, Θοδωρής Μακαρίτης. Θοδωρής Μακαρίτης, Χρήστος Λέσκος. Δεν ξέρω, δεν έχετε θέματα με τέτοια. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξέρετε ότι θέλω να φέρω το Γιάννη. Στην αρχή μου πέρσι για το μυαλό. Τον Μπαρτσόκα. Αλλά θα με. Θέλετε να πούμε τι έχει γίνει με τον Μπαρτσόκα πέρσι. Θες να πεις. Τι από όλα να πούμε. Την αλήθεια, τι έγινε πέρσι πριν πάμε στα play-off. Εντάξει, στο κάρβουνο. Εντάξει, το παιδί έχει πρόβλημα. Βλέπει κάμερα και φεύγει 10 μέτρα μακριά. Δεν θέλει να εμφανίζεται. Έχει συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό του. Θα εμφανίζεται μόνο όταν είναι να μπούμε play-off και τίποτα άλλο. Τελικά τον πείσαμε με τα χίλια ζόρια. Μπήκαμε play-off, αλλά εντάξει, δεν προχωρήσαμε. Δεν έκανε δεύτερη δήλωση όπως θέλαμε. Το κακό είναι ότι είχε πει ότι θα μιλήσει μόνο όταν πάρουμε την άνοδο. Και χάσαμε το μάτι της ανόδου. Και τελικά χρέωσε το ότι έδωσε, έκανε δηλώσεις. Σε μένα. Ναι. Σε σένα. Με λέει κατσικοπόδωρο, καντέμι και. Ναι. Κατεμόσαυρο ακόμα. Να θυμίσω ότι χάσαμε τρία παιχνίδια σερί πέρσι με σένα στην κάμερα, έτσι. Είμαι γενικά κατεμόσαυρο. Φέραμε καλό κόσμο σήμερα. Και ο δεύτερος καλεσμένος. Ο άνθρωπος με τους πολλαπλούς ρόλους, πρόεδρος, coach, διαχειριστής, παίκτης, τα πάντα όλα, Νικηφόρος Αλεφαντινός. Φέρουμε και καφέδες. Τα πάντα. Να πούμε ότι ο Νικηφόρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρα δηλώσεις επίσημες στο μπασκετάκι. Καλά μας πήγε όμως. Και το μάτς εκείνο μας είχε πάει καλά. Τα υπόλοιπα πήγανε. Λοιπόν... Σήμερα θα μιλήσουμε για Evolution. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Απαντάτε όπως θέλετε, δεν έχουμε τέτοια. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τα εύκολα ή με τα δύσκολα? Δύσκολα. Με τα δύσκολα θέλεις? Με τα δύσκολα, τι, αν φέρουμε τα δύσκολα να απαντήσουμε τα εύκολα. Ωραία. Ξεκινάμε με τον Νικηφόρο. Πάμε. Νικηφόρε, ποιον παίκτη της κατηγορίας θεωρείς υπερεκτιμημένο? Τώρα μου έκανες και εσύ μία ερώτηση. Αυτό σου λέω. Υπερεκτιμημένο παίκτη της κατηγορίας. Που να φαίνεται πολύ στην ομάδα του και να μην είναι τόσο καλός. Που να φαίνεται πολύ στην ομάδα του. Εσένα. Κοίταξε να δεις. Δεν έχω εικόνα έτσι κι αλλιώς όλες τις κατηγορίες. Γιατί είναι από πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Όχι, από την Evolution μιλάμε. Για την Evolution μιλάω κι εγώ. Είναι νωρίς ακόμα στη χρονιά και δεν έχω προλάβει να δω τόσα παιχνίδια για να μπορέσω να δω και εγώ όλους τους αντιπάλους. Δεν είμαι και εγώ όπως είστε εσείς που ασχολείστε όλη μέρα με τον μπασκετάκι. Ναι. Καλά, δεν έχουμε δει ούτε τα δικά μας τα βίντεο, έτσι. Οπότε να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τα παιδιά είναι 25 χρονών περίπου, οπότε ο χρόνος είναι σχετικός. Εμείς στα 47 έχουμε άλλα περιθώρια ελεύθερου χρόνου. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο παίκτη που είναι υπερεκτιμημένος για την ομάδα του. Θεωρώ έτσι κι αλλιώς ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια έννοια επί της ουσίας. Γιατί όλοι έχουν το ρόλο τους και όλοι έχουν το χαρακτήρα τους και ο καθένας θα βάλει το λιθαράκι του. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που τον έχετε διαφημίσει τόσο πολύ και δεν. Εσείς το ξέρετε. Ξέρεις ποιος την έχει φτιάξει αυτή την ερώτηση? Ποιος? Πού να φανταστείς. Ποιος δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα? Γλυκερία. Εντάξει, γλυκερία θα κάνει. Γλυκερία πάντα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Κίτρινος τύπος. Πάντα. Εντάξει, εμείς νομίζω με τον Χρήστο κοιταχτήκαμε όταν ακούσαμε την ερώτηση. Είχαμε μια απάντηση έτοιμη. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον. Τον επόμενο αντίπαλό μας που παίζουμε την Κυριακή. Ίσως θέλουμε να κόψουμε λίγο, ξέρεις, τη φόρα που έχει πάρει. Αν και του κόπηκε η φόρα χθες. Ναι. Που έπαιζε με τον Τριποδιακό. Ναι. Χάσανε... Τριποδιακό ή Τριποδιακό? Τριποδιακό είναι, δεν λέω. Ο Ζερβόπουλος. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ο Αγγελός, Χαβαλέικερς. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι κυρίως επειδή έχει ακουστεί πολύ το όνομά του. Δηλαδή, όταν έχει ακουστεί τόσο το όνομά σου, θεωρώ ότι υπάρχει μια. Αυτοί τα βλέπουν, είναι Νικηφόρε. Τα βλέπουμε. Αυτό είναι. Σε επιβεβαιώνει, να σε επιβεβαιώνει. Είναι και στον όμιλό μας, εντάξει. Αυτό και είναι και επόμενο παιχνίδι. Αλλά δεν γίνεται να μην δεις τι κάνει. Οκ, εντάξει, το παιδί κυριαρχεί.
θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι περιεκτιμημένος και ότι θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Ελπίζουμε αλλά... να το ακούσει αυτό και να μην κοιμάται το βράδυ, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, Νικηφόρε. Ποιον παλιό σου παίκτη θα ήθελες να έχεις φέτος στο ρόστερ? Γιατί είναι κάποιος που λείπει. Από τους παλιούς και από τα παλιά χρόνια. Έχω παίχτη που έχει τραυματιστεί και τον έχω και δηλωμένο στο ρόστερ φέτος, έστω και με ένα πόδι να έρθει. Και τον αγαπάμε πολύ όλοι μας, τον Γιώργο τον Αρναούτη. Ο οποίος είναι ένας παίχτης που έχει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του που δεν το έχουν άλλοι στην ηλικία μας. Τον τρόπο του drive αντίθετα στην είσοδο του παίχτη που δεν το βλέπει συχνά. Ή το χάνεις όσο περνάνε τα χρόνια, θα πω εγώ. Μακάρι να είχαμε τον Γιώργο υγιή και γερό και ελπίζω έστω και με ένα πόδι να έρθει να κάτσει παρέα μας, να παίξει, να ρίξει ένα σουτάκι, γιατί είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή του. Μήνυμα για να το ακούσεις. Ναι, εντάξει, ξέρετε, τον αγαπάμε όλοι. Το στείλω και το ηχητικό τώρα για να το για να τον παρακινήσουμε. Ναι, από τους παίκτες δηλαδή που είχαμε, γιατί δεν έχουμε διαλυθεί, έτσι, είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε συμπαγείς από τότε που ανεβοκατεβαίναμε στη Μάστερ μέχρι με διαφορετικά ονόματα ή με διαφορετικό χρώμα φανέλας, αλλά είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Ναι, θα πω τον Γιώργο τον Αναούτη λοιπόν, κυρίως επειδή τον αγαπάμε και όλες πολύ. Έτσι. Κοίτα, ο ένας που λείπει από το περσινό ρόστερ και θα ήθελα να τον έχουμε σίγουρα, γιατί... Εντάξει, είμαστε κυρίως μια παρέα η ομάδα, με αυτό το σκεπτικό φτιάχτηκε όταν όλα τα παιδιά μαζευτήκαμε που παίζαμε μαζί. Είναι ο Σόβολος, ο οποίος να το ανακοινώσουμε. Όχι ακόμα, είναι νωρίς. Εντάξει, Black Friday, φίλε. Πότε δεν ξέρει, μέχρι τότε. Εντάξει, όχι, ας ανακοινώσουμε. Ο οποίος θα μπει τώρα με Black Friday. Δεν το έχουμε στείλει ακόμα στη Γλυκερία, θα το στείλουμε, οκ. Okay. Θα το ακούσει από εδώ, δεν χρειάζεται να το στείλεις. Ωραία, Γλυκερία, βάλε το Σόβολο. Τον έχουμε ενημερώσει το Σόβολο, ή... Ναι, τα είπαμε χθες. Ήταν τραυματίας ή καθόταν απλά έξω? Είχε πέρσι ράγει στο πόδι του. Ενώ ήταν και φέτος ή... Εντάξει, λίγο με δουλειά, λίγο ακόμα η αποθεραπεία έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν πήγε εξ αρχής στο ρόστερ. Αλλά πλέον, έτσι όπως θα κυλήσει το πρόγραμμά του από εδώ και πέρα, θα έχει χρόνο και για τις προπονήσεις μας και για τα παιχνίδια μας, οπότε... Welcome back. Χρήστο, Γιάννη Σόβολος ή θες άλλον? Όχι, εννοείται θέλουμε τον Γιάννη Σόβολο. Εντάξει, είναι πλήγμα υψηλή στην ομάδα μας. Θα ανεβάζει λίγο το ύψος και την εμπειρία. Εντάξει. Με καλύψατε. Λοιπόν, Νικηφόρε, αν μπορούσες να κλέψεις έναν παίκτη από ομάδα του ομίλου σου, ποιος το ήταν αυτός? Έχουμε και πολλούς. Έναν πρέπει να πάρεις, σου λέω, έναν. Έχουμε και πολλούς που είναι κανονικά δικοί μου, θα πω εγώ. Αυτό σου λέω, είναι ερώτηση κατευθείαν για σένα. Είναι ερώτηση παγίδα. Αν μπορούσα λοιπόν να κλέψω ένα παίχτη, δεν θα ήθελα να κλέψω ένα παίχτη, θα ήθελα να έχω την πολυτέλεια να μπορέσω να χωρέσω τον αγαπημένο μου Κυριάκο στο ρόστερ και στην ομάδα μας. Όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και επειδή είμαστε μια παρέα και μια ομάδα όλοι και έχουμε περάσει πολλά. Μακάρι να μπορούσε να έχει χώρο για να μείνει και ο Κυριάκος φέτος και να έχει το χρόνο συμμετοχής που θέλει και αξίζει. Οπότε θα απαντήσω ότι θα ήθελα να έχω τον Κυριάκο πάλι δίπλα μας. Εντάξει, το ακούω. Για πες δε, Χριστό. Επειδή του κόψαμε τα πόδια πριν, δεν θέλω να πω το ρεκόρντμαν. Ναι, έτσι. Γενικά πιστεύω ότι επειδή αυτό ψηλό θέλουμε. Ψηλό χρειαζόμαστε. Άμα έχεις, θα θέλαμε κανέναν. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο όνομα άλλο στο χάρι. Δεν ξέρω αν έχει Θοδωρής. Τώρα με τους Ντρου, το παιδί που παίζαμε, που ήταν ψηλός, σίγουρα. Μπονάτσος. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση και από ό,τι ακούω γενικά σε δηλώσεις και αυτά, είναι από τους καλούς της κατηγορίας. Αλλά ναι, θα παραμείνω στον ψηλό. Γιατί είναι εκεί που έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι θυμίζει... το πρόβλημα που άμα λύσουμε θα ανέβουμε δύο κατηγορίες, όχι μία. Εντάξει, δεν θα γίνει αυτό γιατί θα πάρω πάλι δηλώσεις από τον Γιάννη και θα μείνετε πάλι στην Evolution. Προχωράμε. Λοιπόν, Νικηφόρε, με ποια ομάδα δεν θα ήθελες με τίποτα να διασταυρωθείς σε match playoff? Κοίτα, όπως σου είπα και στην αρχή, πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει το υλικό όταν είναι πλήρης.
να διαχειριστεί οποιοδήποτε αντίπαλο. Εντάξει, είμαστε πλήρη σε όλες τις θέσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ψηλούς. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον Άσο. Τα διαρκετήρια μας, έχετε καταλάβει, το σούτ είναι φωτιά, τα drive είναι φωτιά. Οπότε δεν έχουμε κάτι που να μας λείπει. Αρκεί να είμαστε σοβαροί, να μας βγαίνει το παιχνίδι, γιατί ξέρει μπορεί να στραβώσει. Άρα δεν έχω αντίπαλο που να φοβάμαι και να πω ότι δεν θα ήθελα να διασταυρωθώ με αυτόν. Βέβαια, η Evolution φέτος έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Όχι απαραίτητα. Πάρω το και ότι δεν μας ταιριάζει τόσο πολύ. Δεν, όπως σου είπα, δεν έχω το χρόνο για να μπορέσω να δω όλους τους αντιπάλους. Φαντάσου ότι ακόμα και στο δικό μας τον όμιλο, δεν έχω δει τους αντιπάλους μας. Δεν τους ξέρω. Δηλαδή, δεν θα σας πω ψέματα, δεν τους ξέρω. Δεν έχουμε το χρόνο τον απαραίτητο για να μπορέσουμε να κάνουμε scouting και να κάτσουμε να δούμε τη βιντεάκια και τέτοια πράγματα. Οπότε υποχρεωτικά στηριζόμαστε λίγο στις δικές μας δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι η φετινή Evolution, τουλάχιστον από τον όμιλο το δικό μας, που έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, δεν έχει σχέση με την περσινή Evolution. Ισχύει. Έτσι. Και παρά το γεγονός ότι κάποιες ομάδες, όπως ήταν η Τριποδοκρατία πέρσι, ή οι Hits που ανεβήκανε τώρα και είναι πάνω στην Elite, ήταν πριν στην Evolution, είχε πολύ δυνατά ονόματα. Την Τριποδοκρατία την είχαμε κερδίσει πέρσι και είχαμε χάσει ένα μάτς στην παράταση, έτσι, ναι, από αυτό που πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Έχουν έρθει παιδιά από κατηγορίες αεραστεχνικές που δυναμώνουν και ανεβάζουν το επίπεδο, όπως σας είπα και πριν. Άρα δεν έχω κάποια ομάδα που θα αγχωνόμουν με τη διασταύρωση. Αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Πάμε να φέξουμε και να περάσουμε όμορφα. Αυτό θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά. Άκουσα τώρα εδώ από τον Νικηφόρο. Έχουμε ψηλούς, έχουμε drive, έχουμε shoot. Φοβάμαι λίγο τώρα με τους ανώνυμους. Μια πολύ γεμάτη ομάδα, φίλε. Μπορεί να είμαστε καλοδιαφημισμένοι. Αν και μου είπανε να ξέρεις ότι έχετε πολύ καλή ομάδα marketing. Καλή ομάδα marketing εσείς. Να το πούμε αυτό. Ακολουθήστε σε Πόλια Σάρξ στο Instagram. Δεν θα χάσετε. Σας το λέω εγώ. Βασίλης Ναρίτης, βάζω την υπογραφή μου. Να δώσουμε δέσιμο. Έχουμε content. Κοίτα. Σίγουρα δεν έχουμε εμπαθύνει τόσο πολύ σε όλους τους ομίλους. Η Evolution έχει πάρα πολλές ομάδες. Καινούργιες. Υπάρχει αρκετό υλικό. Θα γυρίσω την ερώτηση και θα πω με ποιους θέλουμε να παίξουμε. Καλά, θα σε ρωτήσω μετά αυτό. Μην τρελαίνεσαι. Α, εντάξει, αφού υπάρχει. Μετά είναι εύκολο. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ξεκινήσαμε από τα δύσκολα. Αλλά ας το γυρίσω από τώρα. Θα ήθελα να παίξω για διάφορους λόγους με τους γιουγκοπιάστηκα. Με τους Γιουγκό. Νικηφόρε, με ποιους θα ήθελες να παίξεις? Με ποιους θα ήθελα να παίξω? Επίσης, παιδιά, θα πω ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Και δεν υπάρχει και εύκολος αντίπαλος τελικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αν εξαιρέσεις 2-3 ομάδες οι οποίες στράβωσε το ρόστερ στην αρχή της χρονιάς, το οποίο πάντα έχουμε δει ότι αλλάζει τα Χριστούγεννα. Έτσι. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έτσι. Οι ομάδες που παρουσιάζονται στο δεύτερο γύρο δεν έχουν καμία σχέση με τις ομάδες που εμφανίζονται στον πρώτο γύρο. Συμφωνούμε. Το είδαμε και εμείς πέρσι, ναι, με αρκετές ομάδες στον όμιλό μας. Ναι, το είδαμε και εμείς. Η Γκάρνερς, για παράδειγμα, ήταν άλλη ομάδα στον δεύτερο γύρο σχέση με τον πρώτο. Και μία προσθήκη ή δύο που θα κάνουν τη διαφορά, σε ακόμα και κακό υλικό να έχεις, ξαφνικά θα σε εκτοξεύσουν, έτσι, στα play-off. Οπότε δεν υπάρχει ούτε ομάδα που μπορείς να πεις ότι είναι εύκολος αντίπαλος, ούτε κάποιος το οποίο θα πεις, παιδιά, προσεύχομαι να πέσω με αυτούς, γιατί θα πέσεις και θα τους βρεις τα play-off και δεν θα κλείσεις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε. Πάμε πρώτα με Θεοδωρή. Θεοδωρή, ποια ομάδα που είναι τώρα χαμηλά στη βαθμολογία, είτε στο δικό σου όμιλο είτε σε άλλον, πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσει και θα ανέβει? Πάλι δύσκολη ερώτηση. Ανοίξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, 8ος ομίλος. Δεν βλέπω κάτι το οποίο μου κινεί το ενδιαφέρον. Βέβαια, αν με διορθώνεις, αν μου παραλείπει. Εσύ λες ότι θέλεις. Κοίτα, εγώ και από την προηγούμενη μου ομάδα είχα τους Κόζα Νόστρα σαν ομάδα πολύ τιμία, ομάδα που ήξερε τι θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Και από ό,τι βλέπω τώρα είναι χαμηλά. Τους είδαμε και με τους Γιούγκο, παίζαμε στο Παπανδρέου τις προάλλες, χάσανε. Οπότε ίσως και να ανέβουνε, όμως βλέπω ότι έχουν και Μίνωες που παίξαμε πέρσι στο κύπελο
αρκετά καλή ομάδα. Έχει έναν πολύ έμπειρο παίχτη. Παρόλο που είναι μεγάλο ηλικία. Αλτσαντζής. Ναι. Ξέρει πολύ μπάσκετ. Ξέρεις που μπήκε αυτός? Όχι. Στη Φάδο. Α, ναι. Α, εντάξει, οκ. Μπορώ να το καταλάβω. Είναι και φόρος κρυνά το κεφάλι του, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μπορώ να το καταλάβω τότε, okay, εντάξει, στη Φάδο μεγάλη ιστορία στην οργάνωση. Ναι, εντάξει, ελιτήρι τους είχαμε πέρσι. Μία δώσε μου, μία. Έστω από τον όμιλό σου, ότι... Ναι. Έστω και την ομάδα σου, παιδί μου, ξέρω. Γιατί η ομάδα μου δεν είναι χαμηλά, ρε φίλε, και δεν θα είναι χαμηλά. Κοίτα, οι Virtus δεν μαζεύτηκαν με εμάς. Δεν είναι ότι... ότι ήμασταν και έχει στο παιχνίδι, και ήμασταν περισσότεροι, κύλησε το παιχνίδι εύκολα, μπήκανε τα σούτ μας, ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε με 5 στα 5 τρίποντα. Εντάξει, δεν θα είναι όλα τα παιχνίδια έτσι. Αλλά έδειξαν καλά στοιχεία, ίσως ας πούμε από τον όμιλό μας τους Δίρτους, ότι μπορεί να είναι πιο ψηλά. Okay. Χρήστο, κάθε και βλέπει να ξέρει το Χρήστο εδώ και 5 λεπτά το κινητό του, ψάχνει να βρει. Νομίζω θα συμφωνήσω. Με Δίρτους. Ναι, αν και πιστεύω τώρα η Uncle Drew δεν είναι πολύ χαμηλά, αλλά πιστεύω θα πάνε καλύτερα από ό,τι έχω ακούσει. Γιατί τους είδαμε μέσα ένα μάτς, δεν είχαν μαζευτεί πολύ. Καλή ομάδα. Ήτανε master. Ναι. Όπως είπε, δεν θυμάμαι το παιδί πώς το λέγανε σε κάτι δηλώσεις. Ο Γιάννης. Βαριά φανέλα. Γιάννης ο γάρμας. Είναι, εντάξει, ο Γιάννης είναι χρόνια. ο Θοδωρής τον ξέρει, βλέπεις. Βαριά φανέλα, αλλά πιο βαριά η κούβα θα πω εγώ. Αυτό. Αλλά βλέπω τώρα που... Λίγο βλέπω τους ομίλους. Είναι αρκετές ομάδες που, εντάξει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά καλά. Αλλά είναι σχετικά χαμηλά. Π.χ. στον τέταρτο όμιλο βλέπω εδώ πέρα Bonobo. Είναι έκτη. Και η Beer Team, okay. Τίμια ομάδα. Εντάξει, η δυναμική της προηγούμενης μου ομάδας δεν ήταν όπως η δυναμική αυτής. Εντάξει, ήμασταν και σε πιο κάτω κατηγορία. Αυτές οι ομάδες ήταν οι καλοί της κατηγορίας τότε, αλλά ίσως και αυτοί ανεβούνε σιγά σιγά. Ποιος ξέρει. Νικηφόρε, κάτι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου, δεν μπορεί. Όχι, σίγουρα έχω κάτι στο μυαλό. Γι' αυτό σου λέω. η βαθμολογία που έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον στο δικό μας τον όμιλο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του ομίλου. Έτσι. Θεωρώ ότι τόσο οι Run and Gun όσο και οι Golden Boys, οι οποίοι τώρα είναι προτελευταίοι, ειδικά οι Golden Boys έχουν υλικό για να είναι πολύ υψηλότερα κατά τη γνώμη μου, πάνω και από τους Lotters, πάνω και από τους Probo Raptors. Αυτό είναι βαριά δηλώση. Θα το δούμε στο τέλος αυτό. Σου είπα, τους ξέρουμε καλά. Οπότε κάποιες συγκυρίες ή κάποιοι τραυματισμοί ή κάποιες δουλειές που ξέρεις δεν επιτρέπουν σε κάποια παιδιά να έρθουν, αυτόματα αλλάζει όλη τη βαθμολογία. Ναι, πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς, αν είναι όλοι πλήρεις και μπορούν να παίξουν τον μπάσκετ που παίζουν, οι Run and Gun με τους Golden Boys θα είναι στις πρώτες τέσσερις θέσεις του όμιλου. Το ακούω, το ακούω. Στοιχηματικές προτάσεις από τον Νικηφόρο Αλεφαντινό είναι αυτές. Χρήστο, ποια ομάδα της Evolution φέτος πιστεύεις εσύ ότι θα έπρεπε να παίζει σε πιο πάνω κατηγορία? Ό,τι θες, Master, Elite, ό,τι θέλεις. Μπορείς πάντα να απαντάς τη δικιά μας. Αυτό απαγορεύεται να πείτε ομάδα δικιά σας ή ομάδα του αντιπάλου που είναι σήμερα εδώ. Το ότι δεν μπορεί να πω τη δικιά μας θα προσπαθήσω να το αποδείξουμε φέτος ότι... δεν μπορείς ρε φίλε, προφανώς. Τι θα έλεγες? Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, δεν έχω δει αρκετά λίγο τις ομάδες. Εντάξει. Ίσως κάποιες από τις ομάδες που ήταν ήδη στη Master και πέσανε θα μπορούσαν να ξανανεύουν. Τώρα εντάξει, λίγο δεν έχει πολύ αλάτι αυτή η απάντηση. Ναι. Νικηφόρε, εσύ που τα ξέρεις. Κοίτα, μίλησα και με τον Σάκη προχθές, Most Wanted, που είναι τώρα στη Master φέτος. Ναι. Και όπως είπα, είναι στη Master, όχι επειδή είναι η υπερομάδα που θα ανέβαινε από την Evolution, επειδή ήταν συνεπής και με στόχο. Μίλησα με τον Σάκη λίγο για το σχετικά με το υλικό που έχει η Master, για παράδειγμα, και το πόσο διαφορετικό είναι τελικά το ποτάσμα της Master από το ποτάσμα της Evolution. Δεν είναι διαφορετικό. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ομάδες. Μην πω οι μισές, της Evolution που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι στη Master φέτος. Βλέποντας για κάποια από τα παιχνίδια εκεί του Σάκη, καταλαβαίνω ότι το ακόμα δεν έχει κάτσει, δεν έχει ισορροπήσει η μπίλια στις κατηγορίες. Είναι ένα νεοσύστατο πρωτάθλημα όλο αυτό, στο μπασκετάκι. Και σιγά σιγά, ξέρεις, χρόνο με το χρόνο, αν δεν υπάρχουν πολλές δραματικές αλλαγές στο ρόστερ των ομάδων, σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Οπότε αρχίζει η Elite και διαμορφώνεται σαν Elite. Και σιγά σιγά η Master και η Evolution που ακόμα είναι μίξη. Ναι.
δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα οποιαδήποτε από τις ομάδες, πιστεύω, του top 4 αυτή τη στιγμή που είναι στους ομίλους, όπως και τα παιδιά της Evolution, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στη Master. Okay. Νομίζω θα πάω μαζί του. Ναι. Από τους τέσσερις πρώτους. Τέσσερις πρώτοι. Ναι. Το κρατάμε. Δεν μου δίνεται απάντηση, αλλά προχωράμε. Διπλωματική. Λοιπόν, με αυτά που έχετε δει ή με αυτά που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια, μην μου το πάρεις τώρα, Νικηφόρε, σαν φέτος, θέλω να μου φτιάξετε μία καλύτερη πεντάδα για την Evolution. Νικηφόρε, εσύ μπα πάρεις και από παλιότερα χρόνια. Πάρε παλιότερα χρόνια. Θα σου κατεβάσω από την βασική μου πεντάδα και έχουμε κλείσει. Πες μου ονόματα, εντάξει, έλα, αφού θα το παίξεις, πες μου ονόματα. Βάλε τα πέντε παιδιά που ξεκινήσανε προχθές. Εντάξει, ήταν έλειπη και ο Σεϊμένης, οπότε ναι. Εντάξει. Okay, ναι, βάλε τα πέντε παιδιά που κατέβηκαν. Πρέπει να σε απαγορεύσουμε να για μένα μια χαρά ομάδα. Πρέπει να σε απαγορεύσουμε να μιλάς για τους ανώνυμους. Δεν μιλάω για τους ανώνυμους. Δεν ξέρω τους άλλους. Εντάξει, να είμαστε μια χαρά. Μπορείτε μεταξύ η ομάδα των παιδιών να είναι σούπερ, έτσι. Στα δικά μου τα μάτια τους δικούς μου έχω δει. Οπότε για αυτούς θα σου απαντήσω και για τους αντιπάλους που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό λοιπόν δεν το κάνω απλά για να πενέψουμε τα γένια μας. Το κάνω επειδή έχω πολύ καλά παιδιά. Πιστεύω ότι είναι τέλεια για μένα. Δεν θα ήθελα κάποιον να έχει αλλάξει ή κάποια άλλη προσθήκη. Οπότε ναι, βάλε αυτούς τους πέντε και είμαι. Συν τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκος θα είναι παρέα μου. Άστον Κυριάκο. Κυριάκος τον θέλω δίπλα μου. Εντάξει. Μην μου πεις σε πολλιά σάξη τώρα βάσκη πεντάδα. Εντάξει, γιατί τι να μην σου πω. Πες, γιατί να μην σου πω. Δηλαδή, εντάξει, τον Χούσο στον Άσο να πιέζει ακατάπαυστα, να σκοράρει μπροστά με κάθε πιθανό τρόπο που το μπορεί, να βγάζει assist πάλι με κάθε πιθανό τρόπο και ακόμα δεν έχει βγάλει δηλαδή αρκετές, πώς να σου πω, κυρίως είναι δημιουργός στο παιχνίδι, εντάξει, πέρα από το σκοράρισμα που το έχει αυτό, δεν έχετε δει τίποτα στη διοργάνωση. Έπαιζε και παλιά ο Χούσος. Τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια με εμάς, από αυτό που μπορεί να βγάλει μπροστά. Με τον Μπαρτζόκα, άμα ξεκινάει να μπουμπουνάει όπως έκανε με τους Δρύτους, με 5 στα 5, ποιον άλλο να βάλω σε αυτή τη θέση. Εντάξει, σίγουρα είναι και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε όλο τον όμιλο. Όχι όλο τον όμιλο, όλη την κατηγορία. Εντάξει, είναι αρκετοί όμιλοι. Να πούμε ότι στο μάτσο που βάλε 5 στα 5 ο Κουναρίδης δεν ήταν στο γήπεδο. Όντως. Οπότε. Καλά, εμένα έχω καταλάβει ότι με φοβάται πλέον λίγο ο Γιάννης. Εκεί έχω καταλήξει. Τέλος πάντων. Τρία. Εσένα θα σε βάλει αρχική πεντάδα. Κοίτα. Όχι. Όχι, δεν θα με έβαζα. Γιατί δεν είμαι σταθερός φέτος. Έχω πολλά σκαμπανεβάσματα. Και έχουμε και πολύ λίγο π.χ. στην ομάδα. Εντάξει. Σίγουρα. Στο τρία μπορεί να μπει ο Μπόνης. Άνετα. Άμα έχουμε αρκετά άτομα για να μπορέσουν να βοηθήσουν το Χούστο να κατεβάσει την μπάλα, να γίνει αλλαγή. Γιατί έχει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αρκετά και μπροστά και πίσω. Εντάξει, και τώρα πάμε στο 4 και στο 5 που δεν έχουμε πολλές επιλογές. Αυτές που έχουμε, τις δύο που έχουμε. Μίτσος Ελεμενάκης και Χρήστος Λέσκο, σίγουρα μεγάλο κομμάτι. Κοίτα, έχουμε επιλογές άμα φύγεις λίγο από την ομάδα μας, έτσι. Εντάξει. Λέσκο πεντάρι, βαρύ πεντάρι. Βαρύ πεντάρι, εντάξει. Τώρα, δύο μέτρα παιδί. Ναι, έτσι. Ένα 79 πρώτα, πόσο. Ένα 80. Εντάξει, καλά, μου δώσει μικρόφωνο, λοιπόν. Λοιπόν, απαγορεύεται να πείτε, ειδικά εσείς, τη δικιά σας ομάδα σε αυτή την ερώτηση. Νικηφόρε, ποια ομάδα από αυτές που έχεις δει μέχρι στιγμής έχει φέτος τις πιο ωραίες εμφανίσεις? Οχ. Το μεταξύ έχουμε ένα debate η ομάδα, γιατί βγάζουμε εμφανίσεις καινούργιες και είχαμε μια κουβέντα τεράστια προχθές, ώρες ολόκληρες για το τι σκαταχρώματα θα βάλουμε. Ένα χρόνο κάναμε αυτή τη συζήτηση εμείς. Ναι, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Έχω αναθέσει το μεταξύ στο Γαλανάκι να κάτσει να φτιάξει εμφανίσεις. Και επειδή έχουμε και τους χορηγούς φέτος. Αλλάζουμε και σήμα, δεν αλλάζουμε σήμα. Σήμα δεν αλλάζουμε, αλλά έτυχε ένας από τους χορηγούς να αλλάξει λογότυπο, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδώσουμε πάλι από την αρχή. Δεν τους αρέσαν το μεταξύ και οι άσπρες, γιατί κάνουν τον Ελευθερία να δίνει χοντρός, λέει. Μάλιστα. Τα ακούσαμε και αυτό. Ναι, να φοράμε λέει τις μαύρες, λέει, που κρύβει την μπάκα. Γιατί δεν γράφει στην κάμερα. Πιο ωραίες εμφανίσεις. Δεν έχουν. Εν τω μεταξύ, έχουμε και οι αντίπαλοι που παίζουμε. Έχουν κάτι υπερθυνές. Οι μισοί παίζουν με κάτι παρδαλές ακόμα. Οι άλλοι παίζουν με ό,τι να είναι.
Με εμφανίσει το Lakers, κατεβήκαν οι άλλοι με ό,τι μπορούσε ο καθένα να κάνει. Ναι, δεν έχω, συγγνώμη, αλλά δεν έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα που να μου έρχεται και να σου πω ότι μου αρέσαν οι εμφανίσεις πολύ. Δεν έχω και το εικαστικό εντωμεταξύ. Εγώ, τα παιδιά του marketing εδώ θα τα έχουν που κάνουν πολύ τέτοια δουλειά. Ναι, εγώ με το εικαστικό δεν έχω. Μόνο που του έφτιαξα μεταξύ τη εμφανίσεις και με κράξαν όλοι πέρσι. Ωραία ήταν, γιατί έρχεται φορέ. Χαρά ήταν, ουδέτερε. Ένα σκούρο λέει και ένα ανοιχτό χρώμα. Ένα μαύρο και ένα άσπρο. Δηλαδή. Τι άλλο να κάνω. Πάρτε, βάλτε και κάτι ρηγούλε εκεί πέρα και παρατήστε με στην ησυχία μου. Οπότε τα παιδιά εδώ του marketing θα πούνε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Εντάξει, το γεγονό ότι μου βάλε δικλίδα να μην μπορώ να πω την ομάδα μου με τι εμφανισάρε που βγάλαμε φέτο. Αυτό θα είναι άλλο επεισόδιο στα podcast και θα το σχολιάσουμε. Πε μου τώρα από άλλε ομάδε. Από άλλε ομάδε. Εγώ το παίρνω λίγο σαν κομπλιμέντο. Κοίτα, οι Drew έχουν ωραίε εμφανίσει. Ναι. Πολύ τίμιε. Μου αρέσει αυτό το σχέδιο που έχουν πάρει από του Miami Heat. Λίγο έτσι τα έχουν παντρέψει εκεί πέρα με τα δικά του στοιχεία. Πάμε του Drew, εντάξει. Επειδή του έχουμε δει και από κοντά. Εντάξει, είναι η εύκολη απάντηση να συμφωνήσω κι εγώ, αλλά. Νομίζω έχω δει στο Instagram ανατακτά διαστήματα κάποιες εμφανίσεις που έχω κάνει like. Μπορεί να έχω σχολιάσει κιόλας. Έχω χρόνο να βλέπω. Εντάξει, τι πετάει εκεί στο. Πρόσεχε τη Λέστερα, γιατί πονάνε αυτά. Αλλά δεν θυμάμαι το ονόματα ομάδων και τέτοια. Αλλά έχω δει κάποιες. Τώρα το ότι μας κοίταξες και μας είπες δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, φίλε, γιατί θυμάμαι. Τον είδα τον Δημήτρη. Πώς το παίρνω σαν κομπλιμέντο εγώ αυτό και το κρατάω. Έτσι, εννοείται. Εγώ λέω ότι είναι πολύ ωραίε οι εμφανίσεις των Σεπολίων, αλλά δεν μπορώ να πεις ρε φίλε τη δικιά μου την εμφάνιση τώρα. Είναι δυνατόν. Δεκτό. Εντάξει. Λοιπόν, Νικηφόρε, ποια ομάδα της κατηγορίας έχει βελτιωθεί περισσότερο από πέρσι? Θα πω τα Λιώσια. Τα Λιώσια, ε. Ναι. Έρχονται από χαμηλότερη κατηγορία πέρσι. Ο τρόπος με τον οποίο βάλανε κάποια παιδιά στο Summer και να δέσουν λίγο με την ομάδα και έτσι όπως παρουσιάζονται μέχρι στιγμής φέτος, θα πω ότι είναι μια ευχάριστη έτσι, νότα για, για τον όμιλό μας τουλάχιστον. Τώρα τις άλλες δεν τις έχω δει. Και αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα έτσι, και από τη θέση τους στη βαθμολογία. Οπότε εγώ θα μείνω λίγο με αυτούς, γιατί θεωρώ ότι έχουν το υλικό να κάνουν καλή χρονιά φέτος. Πολύ καλύτερη από την περσινή τους στην Ιντιάνα. Να πούμε ότι τα Λιώσια πέρυσι στην Ιντιάνα πήγανε μέχρι το Final Four, έτσι. Θοδωρή. Κοίτα. Εσύ και παλιός, εσύ πρέπει να μου πεις. Εντάξει. Άμα βάλουμε και τον εαυτό μας, ότι είμαστε βελτιωμένοι σε πολλά κομμάτια, κυρίως χαρακτήρα. Σύμφωνώ. Γελάει ο Χρυσός Λέσκος να πούμε, γελάει. Θα γελάσω κι εγώ γιατί μου τους παρουσιάσατε λίγο ξεσημασμένους πριν, ότι είναι λίγο γκάγκστερ. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε δώσει στην κατηγορία, στην διοργάνωση γενικότερα αυτή την εικόνα. Δεν είμαστε έτσι. Okay, απλά είμαστε ακόμα σε μια πολύ μεταβατική περίοδο σαν άνθρωποι, ας πούμε. Γιατί από εκεί που παίζαμε κανονικά σε ομάδες, παίζαμε για να νικήσουμε και μόνο και τίποτα άλλο. Εντάξει, για διάφορους λόγους ο καθένας δεν ήθελε να συνεχίσει σε μια ομάδα και φτιάξαμε την ομάδα στη διοργάνωση. Πρέπει να παντρέψουμε λίγο το γεγονός ότι η διοργάνωση είναι να περνάμε καλά και ότι έχει αυτόν τον χαρακτήρα, με το γεγονός ότι παίζουμε 100% για να νικήσουμε. Εντάξει, πέρσι είχαμε θέμα, είχαμε νεύρα. Φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά, δηλαδή και με τους διαιτητές. Π.χ. πέρσι ήταν στανταράκι δύο τεχνικές κάθε παιχνίδι, δύο-τρεις. Κάτι θυμόμαστε. Φέτος, τώρα μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή είχαμε. Που το κάνει ο κότσου για συγκεκριμένους λόγους. Που βγήκε μπροστά εκεί να πάρει τεχνική. Πήρε δύο μαζεμένες, αλλά το έκανε για συγκεκριμένο λόγο. Ήταν δηλαδή βάση σχεδίου. Πιστεύω ότι μπορώ να μας το δώσω, να μας πω... Πιο βελτιωμένοι φέτος. Σε αυτό και σίγουρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ο καθένας μέσα στο γήπεδο. Ποιες φάσεις θα πάρει ο καθένας, πότε... Έχουμε οριμάσει σαν ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε παίξει δύο διοργανώσεις μέχρι τώρα. Το πρώτο summer που κατεβήκαμε και το περσινό winter. Το τελευταίο summer δεν παίξαμε.
μετά από αυτές τις δύο διοργανώσεις πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά. Χριστό. Έχουμε μια σχέση εξάρτησης με τις τεχνικές, η αλήθεια είναι. Αυτό που είπε ο Θοδωρής τώρα με τις δύο τεχνικές είναι μέσα στην απεξάρτηση στο πρόγραμμα. Πρέπει να τις πάρουμε για να. Εντάξει, τι γίνεται, να το κόψεις κατευθείαν. Ναι, θα μας το δώσω κι εγώ. Δεν έχω πάλι εικόνα από άλλες ομάδες παλαιότερα τι κάνανε. Στο χαρακτήρα το έχουμε βελτιώσει αρκετά. Πηγαίναμε, κερνάγαμε. Ναι. Άμα δεν παίρναμε τεχνική σε μάτς, πηγαίναμε και το γιορτάζαμε δηλαδή. Και να χάναμε το μάτς. Ήταν εντάξει. Θα ξαναέρθουν τεχνικές, να πω εγώ, να μην ηρεμήσουμε. Δεν χρειάζεται, θα το κόψουμε και στο podcast. Θα έρθουν, θα έρθουν, δεν πειράζει, αλλά. Αυτό, εμάς θα πω λόγω χαρακτήρα. Νικηφόρε, ποιους ευνοεί και ποιους δεν ευνοεί το νέο σύστημα διεξαγωγής? Δεν ευνοεί κανέναν, θα πω εγώ. Δεν σ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει. Κοίτα, καταρχήν το κάνει σίγουρα πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο ανταγωνιστικό σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, έτσι. Πήρε ο Γρηγόρης και το φορμά του Champions League στο ποδόσφαιρο και το έφερε στο μπασκετάκι. Δεν μου αρέσει γιατί δεν δίνει πολλά περιθώρια για στραβοπάτημα. Και γιατί δεν αρέσει σε μένα αυτό? Γιατί είμαστε μια ομάδα με μεγάλα παιδιά. Και όπως συζητάγαμε και πριν, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την οικογένειά του, τις δουλειές του, τα ταξίδια του, τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τους τραυματισμούς που δεν περνάνε τόσο γρήγορα όσο περνάνε όταν είσαι 24. Σας το λέω αυτό για το μέλλον. Ναι, ένα απλό διάστρεμα που απλά το σηκωνώσαι να το δεν και έπαιζες. Τώρα περνάνε δύο εβδομάδες και ακόμα λες θα το πατήσω τελικά, δεν θα το πατήσω, τι θα κάνω, δεν θα περάσει ποτέ αυτό. Και επειδή λοιπόν είμαστε μια ομάδα που έχουμε πιο μεγάλα σε ηλικία παιδιά, αυτά τα στραβοπατήματα μας στοιχίζουν. Και μέχρι πρότινος, μέχρι και τις τελευταίες διοργανώσεις είχαμε την ευχέρεια να τα μαζέψουμε μέσα στη χρονιά. Θυμίζω ότι πήγαμε να πούμε στα πλοίο που είχαμε μηδενιστεί κιόλας ενδιάμεσα πέρσι, έτσι. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Ναι, και εύκολα κιόλας. Φέτος δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Το οποίο σημαίνει ότι σε ένα ματάκι που θα κατέβουμε 5-6 άτομα, επειδή όλοι δουλεύουν και όλοι είναι άρρωστοι ή όλοι λείπουν ταξίδια, θα μας στοιχήσει. Παραλίγο να την πατήσουμε, δεν σου κρύβω, στο προηγούμενο μάτς. Και τελικά το μαζέψαμε στις καθυστερήσεις. Ναι. Οπότε για αυτόν τον λόγο δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όμως για τον ουδέτερο παρατηρητή και για την ίδια τη διοργάνωση, πιστεύω ότι το νέο format είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και ξεκαθαρίζει με πολύ δυνατότερα παιχνίδια πιο γρήγορα μέσα στη χρονιά το τι θα γίνει στο τέλος. Άρα θεωρείς ότι δεν ευνοεί αυτούς που έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, πιο πολλές υποχρεώσεις? Ναι, δυστυχώς ναι. Και επειδή μια ερασιτεχνική διοργάνωση έχει κάθε καρδιά σκαρίδι, έτσι, έχει από τα παιδιά που τώρα απλά δεν βρίσκουν ομάδα, για τους λόγους ότι αποφασίσαν να μην κατέβουν σε μια διοργάνωση της ΕΣΚΑ και θα παίξουν ερασιτεχνικά για να κάνουν και το κέφι τους, μέχρι αυτούς που θέλουν να παίξουν στην ΕΣΚΑ και δεν μπορούν λόγω ηλικίας. Οπότε, ξέρεις, έχει όλο το φάσμα. Γι' αυτό το λόγο δεν ευνοεί πολύ τους μεγάλους σε ηλικία παίκτες. Το ακούω. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, σίγουρα είναι το φορμάτ της κατηγορίας δεν δίνει περιθώρια για λάθος. Και το λάθος είναι ήττα. Γιατί π.χ. όπως και εμείς χάσαμε στο προηγούμενο με τους Bulldozers, που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Εντάξει, το παιχνίδι τελείωσε με ένα τρόπο. Στην παράδοση να πούμε. Εντάξει, αλλά είναι και ο τρόπος που μπήκε το τελευταίο τρίποντο εκεί πέρα. Πήραν τρίποντο φάουλ, χάσαν τη βολή. Okay. Χάσαμε και εμείς το τελευταίο σουτ. Εντάξει. Τέτοια λάθη πιστεύω ότι δεν πρέπει να. Δεν υπάρχουν περιθώρια μάλλον για τέτοια λάθη. Εντάξει. Εμένα μου αρέσουν τα πιο παραδοσιακά πράγματα. Θα ήθελα απλά έναν ομιλό με. Όπως πέρσι. Όπως πέρσι, ναι. Για διάφορους λόγους, οκ. Okay. Αλλά ναι, σίγουρα πιστεύω ότι δεν βοηθάει ομάδες όπως τους ανώνυμους ή γενικότερα αντίστοιχες ομάδες. Χρήστο. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πράγματα. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Έχει τη διαφορά ότι ας πούμε πέρσι είχαμε τους collectors που ήμασταν μαζί πρώτοι όλη τη χρονιά και ήταν ένα μάτς το οποίο το έβλεπες όλη τη χρονιά και έλεγες είναι το μάτς του ομίλου. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο match με το νέο format.
Αυτή είναι η διαφορά, πιστεύω. Τα υπόλοιπα. Εντάξει. Σίγουρα είναι ανταγωνιστικό. Εντάξει, και έχει. Σε κρατάει πιο πολύ σε γρήγορση και πρέπει να εμβαθύνεις είτε στο δικό σου όμιλο είτε σε κάποιον άλλον. Γιατί μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά οι θέσεις και σε κάποιον άλλο όμιλο. Αλλά ναι, εντάξει. Αυτό... Ας μείνουμε σε αυτό. Δεν θέλω να πω ότι θα δοθεί κάποια βαρύτητα σε ένα μάτς με μια ομάδα τόσο πολύ όπως γινόταν. Και με τους Λαμπόλα και με τους Καλέστορες είχαμε τα ίδια. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία κοινή ερώτηση, γιατί η τελευταία είναι μόνο για τα παιδιά. Δεν πιστεύω. Μπορώ να απαντήσεις και εσύ άμα θέλεις, απλά δεν θα με απαντήσεις λογικά, γι' αυτό σου το λέω. Θα καταλάβεις. Άμα δεν με ρωτήσεις κάτι για τα παιδιά. Θα καταλάβεις. Okay, λοιπόν, Νικηφόρε, θέλω να μου πεις ποια είναι η ομάδα που έχει την πιο βαριά φανέλα φέτος στην Evolution. Ρώτησες τώρα. Πιο βαριά φανέλα. Βαριά φανέλα φέτος στην Evolution. Να πούμε ότι δεν έχουν... την έχω ζυγίσει, αλλά είναι ελαφριά. Δεν είναι ελαφριά των Ανώνυμους. Έχουν ένα αστεράκι πάνω. Αστεράκι έχουν, αλλά είναι ελαφριά από θέμα. Από θέμα υλικού είναι ελαφριά. Τώρα οι άλλες δεν ξέρω πώς είναι. Πιο βαριά φανέλα. Κοίτα, ναι, το γεγονός ότι είμαστε τόσα χρόνια είτε σαν Ανώνυμους είτε σαν άλλες ομάδες, γιατί θυμίζω ότι υπήρξαμε από Thundercats μέχρι Οκλαχώμα, έτσι, με μεγάλες παρουσίες στα μεγάλα σαλόνια. Θεωρώ ότι περισσότερο για τους παίχτες μου θα πρέπει να θεωρούν ότι έχει κάποιο ειδικό βάρος η φανέλα αυτή και να τη τιμούν με τον... Τώρα σε αφήνω να το πεις. Τρόπο. Σε αφήνω. Εντάξει. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι για τους αντιπάλους, είναι ενδοικογενειακό. Κοίτα, συμμετέχουμε σε ένα αεραστεχνικό πρωτάθλημα με παίχτες να αλλάζουν ομάδες και να ανεβοκατεβαίνουμε κατηγορίες συνεχώς. Έτσι, είτε γιατί κάποια χρονιά υπήρχαν τραυματισμοί, είτε γιατί κάποια χρονιά υπήρχαν και παιδιά που μπορούσαν να βοηθήσουν και να ανέβουν. Οπότε όλες οι ομάδες πιστεύω ότι έχουν η κάθε μία το δικό της ειδικό βάρος στη φανέλα τους. Άρα δεν θα ξεχωρίσω κάποια. Έτσι. Όπως είπα, τα παιδιά μου είπαν ότι έχουν συμμετάσχει σε 2 διοργανώσεις ως σε Polia Sharks. Εμείς έχουμε συμμετάσχει σε 15. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια... με άλλη σχέση με το μπασκετάκι. Αυτό, σίγουρα υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι πιο πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο φέρουν και ένα πιο ειδικό βάρος πάνω τους. Εγώ θα πω με τους Ανώνυμους. Είναι, ναι, όχι, πέρα την πλάκα. Είναι μια ομάδα την οποία την βλέπω χρόνια στη διοργάνωση. Και ακόμα πριν ξεκινήσω να παίζω, εντάξει. Το μπασκετάκι, καλώς ή κακώς, μπήκε στις ζωές μας πολύ γρήγορα. Πολλοίς κόσμος μπήκε. Οι Ανώνυμους είναι από τις ομάδες που γενικότερα παρακολουθούσαμε και βλέπαμε, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι στην κατηγορία όπως είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή, ίσως είναι από τις πιο βαριές φανέλες και... πιο ιστορικές, να το πω ιστορικές ομάδες. Εγώ 2 χρόνια στη διοργάνωση, έχω ακούσει Jungle Drew. Αυτή θα πω. Είναι και στον όμιλό μας. Δεν έχω δει πολλά. Τους Ανώνυμους, ας πούμε, δεν τους ήξερα. Αλλά τώρα 2 χρόνια και εγώ στην όμιλό. Έπαιζαν και Elite, να πούμε. Ναι. Βαλιά, ο Drew, έτσι. Λένε, έτσι. Αλλά... έχουν και αστεράκι. Ναι, έχουν αστεράκι. Λοιπόν. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Απαντάς και εσύ. Θέλω να μου πεις να ξέρεις τι είναι αυτό που λέμε εμείς το έχετε beef. Όχι, λόγω ηλικίας τώρα. Λοιπόν, θα σου πω. Αυτά είναι τη δικιά σας αργό. Το beef είναι... αυτή είναι αργό, τι χρησιμοποιεί τώρα εσείς. Ναι, το beef είναι η κόντρα. Α, είναι η κόντρα το beef. Okay. Σου δίνω την ερώτηση, σου δίνω την πάσα. Έχουμε κάποια ομάδα φέτος στην Evolution με την οποία έχουμε κόντρα? Όχι. Εντάξει, γι' αυτό κατάλαβε γιατί σου είπα ότι δεν είναι για σένα θεωρώ. Γιατί είμαστε και παραδοσιακά καλά παιδιά. Είμαστε. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι για σένα. Οπότε δεν έχουμε δημιουργήσει. Αν με ρώταγες πέρσι όμως. Πέρσι. Αν με ρώταγες πέρσι. Με την ομάδα του Σάκη, με τους Most Wanted, είχαμε beef. Όχι επειδή είχαμε κάποια εμείς εσωτερική κόντρα, δική μας.
αλλά γιατί δημιουργήθηκε η ομάδα με κάποιους τρόπους που τότε μας είχαν πληγώσει, γιατί τα παιδιά δικά μας, θυμίζω. Οπότε αυτοί ξαφνικά είχαν ξεκινήσει και το βλέπαν λίγο πιο πατριωτικά από ό,τι έπρεπε το ματσάκι. Ναι. Άσχετα αν δημιουργήσαμε πελατειακές σχέσεις. Έτσι. Δεν πρέπει να έχουν κερδίσει. Ανεβήκανε κατηγορία, αλλά χάρανε από εμάς από 15 και 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Οπότε τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε και πάνω από μία. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Λοιπόν, να πω εγώ πρώτα τους κολέγκους. Ξεκίνα. Είναι βγενούσα μιλά σε μπιφ αυτό, γι' αυτό ξεκινάω με αυτούς. Δηλαδή έχουμε και μία βγενούσα μιλά. Έχουμε και μία. Ωραία, ωραία. Πάμε. Πάρ το μικρόφωνο, Θεοδωρή μου, πάρ το εσύ. Εντάξει, οκ. Okay. Collectors, οκ, okay, όπως είπες. Ήμασταν πέρσι όλη τη χρονιά μαζί. Παλεύαμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Σου είπα πριν ότι όταν σου γύρισα την ερώτηση με ποιους θέλουμε να παίξουμε. Σου είπα τους γιουγκο πιάστηκα. Έχουν γίνει κάποια... Ένα συμβάν τέλος πάντων που είχαμε πέρσι. Μας έχει επηρεάσει. Θα θέλαμε να τους βρούμε για να τους νικήσουμε. Ακούστηκε περίεργο αυτό, στο μπάσκετ, έτσι, στο παρκέ λέμε. Στο παρκέ πάντα. Στο παρκέ δεν είναι... Okay. Γιατί λόγω ένα συμβάν το οποίο προωθήθηκε, χάσαμε δύο παίκτες μας πέρσι. Χωρίς λόγο. Να πω και τους ρέτρο. Και πέρσι. Ρέτρο. Όχι, εντάξει. Οι ρέτρο που δεν υπάρχουν πλέον. Θέλω να τους ξαναφέρουμε να παίξετε αντίπαλοι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, με τους ρέτρο ήταν ένα. Αυτό ήταν να σχολιάσω. Εντάξει, μάλλον. Εντάξει, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο με αυτούς. Πέρσι είχαμε τους collectors. Φέτος θα ήθελα να έχουμε τους γυκοπιάστηκα για να τους βρούμε και να τους νικήσουμε. Αυτό. Εντάξει, πέρσι δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο με τους Ρέντερ. Μια χαρά συγκεκριμένο είχαμε, αλλά δεν σημαίνει. Εντάξει, δεν ήταν κάτι όμως που υπήρχε γενικότερα στον αέρα, π.χ. όπως με τους κολέκτορς που περιμέναμε πώς και πώς να βρεθούμε να παίξουμε για να πέρασουμε από πάνω τους. Αλλά τώρα θα μου πεις όπως ήμασταν πέρσι εμείς, με ποιον γιάννα παίζαμε. Θα τσακωνόμασταν, θα κάναμε. Να προσθέσω ότι ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί που είναι από την αντίθετη πλευρά και μπορεί να έχουν με εμάς μπιφ. Σωστό. Αυτό δημιουργείται και, ξέρεις, αναπόφευκτα, άμα κερδίσεις κάποιους... Ναι, έχω, δεν μπορώ να το... Αν θες σε χαλίφι, στη θέση του χαλίφι, παίζουν αυτά. Ναι. Αλλά, ναι, γενικά, επειδή προβάλλουμε πολύ και το εφαγωνίζεστε και εδώ θέλω να... Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις. Ωραία, επειδή το λέω και στα παιδιά πάρα πολύ, η ζωή είναι μικρή και τα παιχνίδια στη ζωή ακόμα λιγότερα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πέρα από το αστείο και το ανταγωνιστικό που θα βγει αναπόφευκτα μέσα στο παιχνίδι, έτσι, θα πρέπει να περνάνε όλοι καλά, να σκέφτονται ότι έχουν τη δυνατότητα και την τύχη και την πολυτέλεια να μπορούν να παίζουν μπάσκετ, έτσι, σε ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το ευχαριστούνται λίγο περισσότερο. Να αφήνουν τα άγχη, τις κόντρες και οτιδήποτε προβλήματα μπορούν να φέρουν από το σπίτι, από τη δουλειά, από τη ζωή τους, έξω από τις τέσσερις γραμμές. Να μπαίνουν μέσα με τα φιλαράκια τους, να περνάνε όμορφα. Να δίνουν πάντα το χέρι στον αντίπαλο. Να σέβονται τον αντίπαλο. Και ό,τι βγάλει. Αν βγάλει επιτυχίες, αυτό θα είναι διπλή χαρά, γιατί θα έχει βγάλει επιτυχίες μέσα από ένα πολύ όμορφο κλίμα. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι... Απόλυτα. Ναι, ναι. Αυτός είναι... Κάντε και εσύ ένα closing. Πολύ σωστό το μήνυμα, θα πω εγώ. Ο σκόπος της διοργάνωσης, πιστεύω. Αυτό. Και γενικά και οι ομάδες που αναφέραμε πριν, εννοείται, εντάξει, τώρα στα πλαίσια της ερώτησης και στα πλαίσια της διοργάνωσης. Δεν έχουμε κάνει. Πάντα. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα βλέπουμε και γελάμε τώρα. Ελπίζω να γελάνε και αυτοί. Και θα γελάτε ακόμα περισσότερο όταν μεγαλώσετε και τα ξαναδείτε. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω. Είναι ιστορίες που θα τις θυμόμαστε. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε τα νεύρα για να τις δημιουργήσουμε. Και να έχουμε υλικό για φέτος. Ναι. Μπασκετάκι. Σε πότε σάρξ. Ακολουθήστε μας στο Instagram. Ακολουθήστε μας στο Instagram και τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Νομίζω περάσαμε καλά. Επιβεβαίωστε μην μου πείτε ότι δεν περάσαμε καλά. Ναι, περάσαμε τέλεια. Ωραία. Το προτείνουμε και σε άλλους. Να έρθετε και εδώ. Άμα τους δοθεί ευκαιρία. Στο Γιάννη τον Μπαρτζόκα το προτείνεις. Το Γιάννη τον Μπαρτζόκα πρέπει να τον φέρω εδώ πέρα. Κάτι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάμε εμείς αυτόν.
Ναι, το προτείνω που είπε είναι πολύ, πολύ εύστοχο. Είναι σαν ψυχοθεραπεία. Έτσι είναι σαν να ήσουν με τον ψυχαναλυτή σου και να είπες πέντε κουβεντούλες για να περάσεις λίγο όμορφα και να χαλαρώσεις. Οπότε είναι τέλειο. Και μαθαίνεις, όπως ο Χρήστος που δεν ήξερε τους ανώνυμους, μαθαίνεις για καινούργιες ομάδες. Έτσι, έτσι, να κάνω scouting. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Όπως λέει και η Γλυκερία, πολύ πολύ μπάσκετ και τα λέμε στα παρκέ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μπασκετάκι. Μπασκετάκι.